Και πάμε, φίλοι μου, να σας καταγράψω μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή, την οποία δεν πιστεύω να την έχει καταγράψει μέχρι τώρα κανείς. Τουλάχιστον δεν έχω δει όλα αυτά τα χρόνια ούτε ένα βίντεο. Φεύγοντας από την όμορφη Καμαρίνα, βγαίνοντας κάτω στον κεντρικό δρόμο, δεν στρίβουμε δεξιά για κάτω Μυρσίνη, για Μυρσίνη δηλαδή και για Καναλάκι. Στρίβουμε αριστερά για Αρχάγγελο Πρέβεζα. Ωραία! Λίγα μέτρα πιο κάτω έχει μια ταμπέλα στο δεξί χέρι, ουσιαστικά λέει 3,5 χιλιόμετρα παραλία. Μέσα από έναν μοναδικό καταπράσινο αγροτικό δρόμο, η ταμπέλα αυτή είναι βαμμένη με κόκκινο σπρέι, πρέπει να την προσέξετε. Αλλά δεν έχει σημασία, έχει έναν δρόμο ο οποίος είναι ασφαλτόδρομος, τον βλέπετε, μια πάρα πολύ όμορφη διαδρομή, ουσιαστικά είναι σαν να ανεβαίνεις ένα λόφο και μετά κατεβαίνεις απότομα. Πολύ ωραία, δεν έχει σχεδόν κίνηση ποτέ. Κατά κόρον χρησιμοποιείται από τους αγρότες και τους κυνηγούς. Είναι διαδρομές τις οποίες εγώ τις έχω μάθει τα χρόνια που έκανα περίπολο και πυρασφάλεια. Εδώ φίλοι μου με τη γιαγιά. Η γιαγιά είναι το πεζό μας. Πρώτη φορά φανταστείτε ήρθα από εκεί αριστερά, εκεί να δείτε διαδρομή, εκεί να δείτε, μέσα στο χώμα και στην πέτρα, γιατί δεν ήξερα τι είναι αυτός ο δρόμος και μου είχαν πει πήγαινα από εκεί και εγώ τον πρώτο δρόμο που βρήκα έστριψα, είναι από την άλλη μεριά που θα βγω. Σήμερα παρεμπιπτόντως, όπως σας ανέφερα, ήρθα με τη γιαγιά, γιατί η γιαγιά κρατήθηκε, δεν πουλήθηκε, έχω πάει με αυτό το πεζό φίλοι μου. Αν και περισσότεροι με αυτό το μηχανάκι, από αυτό το μηχανάκι με μάθατε. Έχω κάνει πράγματα και θάματα, ειλικρινά, αν το πούλαγα που ένα διάστημα, πραγματικά δεν ξέρω τι με έπιασε. Μπήκε ο διάολος μέσα μου και πήγα να το δώσω. Αλλά και πάλι δεν το πίστευα, εξού και γι' αυτό δεν το έδωσα. Αν και με είχαν φάει κάποιοι να το πουλήσω με την καλή έννοια. Όχι φίλοι μου, ευτυχώς, θα έδινα ένα κομμάτι από την ψυχή μου. Αχ που έχω πάει, αχ που έχω ανέβει, αχ τι έχω κάνει με αυτό το μηχανάκι, ειλικρινά σας το λέω. Κάθομαι, κοιτάω ώρες τα βίντεο, αλήθεια σας το λέω, δεν το πιστεύω. Τώρα μπορώ να καταλάβω άνετα κάποιους φίλους μου, που όταν κάποιος θα τους πει υπάρχει ένας τύπος που με ένα σκούτερ καθαρά πόλης με μικρούς τροχούς έχει ανέβει, μιλάμε για βουνοκορφές που δεν πάνε άλλοι με Τενερέ, κάτι αίμα Αφρικά, δεν το πιστεύανε. Ναι, ούτε εγώ θα το πίστευα. Ειλικρινά σας το λέω. Δεν ξέρω όμως, ήταν μια εποχή που το έκανα. Όχι, τώρα φοβάμαι. Πάω. Εντάξει, τώρα με το καινούργιο πάω λίγο πιο χαλαρά, αλλά με το παλιό εδώ ή και με το παπάκι ακόμα δεν χαμπαριάζω. Όπως μπορείτε να δείτε, πολύ ωραία διαδρομή. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, σε σχετικά πάρα πολύ καλή κατάσταση. Λέω σε σχετικά γιατί είναι ένας δρόμος που δεν πολύ χρησιμοποιείται. Από εδώ δεξιά, αν θυμάμαι καλά, ο δρόμος σε βγάζει στην Άνω Μερσίνη. Άνω Μερσίνη φίλοι μου, και Μεγαδέντρο, αν θυμάμαι καλά. Όχι, Άνω Μερσίνη σε βγάζει σίγουρα. Είναι ένας δρόμος που κατεβαίνεις κάτω από το νεκροταφείο. Τον έκανα μια μέρα κατά λάθος και βγήκα εδώ. Πολύ ωραία διαδρομή πάντως. Από κάτω είναι και το ρέμα, το οποίο όπως βλέπω έχει νερό. Πολύ καλό, πάρα πολύ καλό. Είναι το ρέμα που λίγα μέτρα πιο κάτω εκβάλλει στο Ιόνιο Πέλαγος στην Καστροσικιά, για να καταλάβετε. Ένα πολύ ευχάριστο σημείο που βλέπω, τα χωράφια καθαρισμένα, τα χορτάρια δίπλα καθαρισμένα, μπράβο. Αυτό ίσως είναι ένα από τα πιο θετικά σημεία που βλέπω. Αεροδρόμιο οι ελιές. Το λέω γιατί όλα αυτά τα χρόνια που πέρναγα εδώ ήταν ζούγκλα κυριολεκτικά. Και έτσι είπα να σας καταγράψω και αυτό το ωραίο κομμάτι. Δεν είναι μεγάλο, είναι γύρω στα 3-3,5 χιλιόμετρα, αλλά μια άγνωστη διαδρομή. Ουσιαστικά φίλοι μου, κόβεις τη μέση στο δρόμο. Από εδώ βγαίνεις κατευθείαν Καστροσικιά. Από την Καμαρίνα, άντε. Αλλιώς πρέπει να πάει να κάνεις όλο το γύρο.
πόσα χιλιόμετρα. Και είναι σχετικά πολύ καλός ο δρόμος, ε. Έρχεσαι άνετα με επιβατικό. Το βλέπετε. Σε κάποια σημεία, χαριτολογώντας, ο δρόμος είναι και πολύ καλύτερος και από τον κεντρικό, ε. Εννοώ κεντρικό, από τους κεντρικούς. Πρέβεζα Ιωαννίνων και Πρέβεζα Ιγουμενίτσας. Και πώς να μην είναι, αφού εδώ η κίνηση είναι ελάχιστη έως μηδαμινή. Εδώ φτάνουμε στο τελευταίο κομμάτι. Δεν πάμε δεξιά, όχι ότι θα χαθείς. Εμείς θα πάμε αριστερά. Σταματάμε, τσεκάρουμε και πάμε εκ του αριστερού. Όπως λέγαμε και στο στρατό, μάλλον το λέγαμε αλλιώς, εκ του δεξιού αναγνωρίσατε. Είδατε έτσι μια ωραία μικρή παραλλαγή. Έτσι για κάποιον που θέλει να κάνει μία-δύο ρίτσες, μία ωραία βολτίτσα από την Πρέβεζα, να βάλει μέσα στα σχέδιά του και αυτό το κομμάτι, το οποίο πιστεύω να κατάλαβε λίγο πολύ ποιο είναι. Θα δείτε, βγαίνουμε ακριβώς πάνω στο δρόμο. Εδώ που δεξιά μου είναι και η Καστροψυχιά. Αχ, όσο φτάνει στη θάλασσα, καταλαβαίνεις. Μάλλον το καταλαβαίνεις. Επίσης, φτάνοντας εδώ, μπορείς να πας άνετα και αριστερά. Αλλά είναι πάρα πολύ επικίνδυνο τυφλό σημείο. Οπότε το καλύτερο είναι, έρχεσαι από δεξιά, περνάς κάτω από το Γεφυράκι, γιατί από πάνω μας ακριβώς είναι ο κεντρικός δρόμος. Το βλέπετε. Και πάμε και βγαίνουμε σε ασφαλές σημείο. Αν θέλεις βγαίνεις κατευθείαν από αριστερά, εδώ, που βγαίνεις στα 40 μέτρα στον κεντρικό δρόμο, ή αν θέλεις έρχεσαι από εδώ και βγαίνεις από το ξενοδοχείο Νεφέλη. Λίγο πολύ το γνωρίζετε όλοι. Είδα άλλος, παίρνεις όλο το παραλιακό μέτωπο, περνάς όλη την παραλία του καναλίου, και βγαίνεις τέρμα πέρα, τέρμα, λίγο πριν τα κάμπινγκ, για να καταλάβετε. Τώρα από πού να σας πάω άραγε. Εδώ βλέπετε αριστερά, ξενοδοχείο Νεφέλη. Και έχει και το δρόμο που σε βγάζει τον κεντρικό. Εγώ τώρα θα σας πάω όμως από εδώ μεριά. Δεν ξέρω αν έχετε έρθει. Δεν πειράζει, εγώ θα το πάω όλο το κομμάτι ατόπιο να το δείτε, όποιος θέλει να το κάνει. Ουσιαστικά, όπως είδατε, η διαδρομή που έκανα δεν είχε καμία επαφή, καμία σχέση με τον κεντρικό δρόμο. Το είδατε, είμαι ελεύθερα, άνετα, όμορφα και το κυριότερο, με ασφάλεια. Και αν πηγαίνεις σιγά, δεν έχεις κανένα πρόβλημα, κανένα φόβο από τίποτα, παρά μόνο από τον κακό σου τον εαυτό. Εδώ λίγο πιο κάτω, φίλοι μου δεξιά, υπάρχει και το μεγαλύτερο ξενοδοχείο του νομού Πρεβέζης. Του νομού Πρεβέζης, ναι. Καλά το είπα. Θα το δείτε ποιο είναι. Είναι το Πρέβεζα Beach, το οποίο είναι σε λειτουργία. Οπότε αν θέλετε να κάνετε πιο ωραία διαδρομή, εδώ που θα φτάσετε, βλέπετε το σημείο ποιο είναι. Πήρατε μια γεύση, εδώ που είναι πολλές ταμπέλες, στρίψτε δεξιά. Ούτε GPS να ήμουνα. Ευθεία, όπως μπορείτε να δείτε, είναι το Πρέβεζα Beach. Το μεγαλύτερο ξενοδοχείο που τη δεκαετία του 80 και του 90 κυριολεκτικά μεσουρανούσε, φίλοι μου. Πραγματικά ήταν το Στολίδι. Και ουσιαστικά είναι το Στολίδι ακόμα, γιατί είναι το μοναδικό ξενοδοχείο που έχει τόσο μεγάλο όγκο δωματίων. Δεν υπάρχει άλλο στην ευρύτερη περιοχή, να το ξέρετε. Ήταν και είναι το μεγαλύτερο.
και πάμε όλο παραλιακά. Ελπίζω μόνο να τα φτάσει και να τα χωρέσει όλα η κάρτα. Μάλλον μισό λεπτάκι, να μην μείνω από μπαταρία. Ωραία. Ελπίζω να τα καταφέρω. Δεν θέλω να σας κουράσω. Απλά θέλω να σας δώσω ένα ωραίο στίγμα για κάποιον που δεν το ξέρει, αυτή την ωραία διαδρομή. Ουσιαστικά, κάνοντας αυτή τη διαδρομή, σου έρχεται κατευθείαν στο πρόσωπο η άβρα της θάλασσας. Δεν υπάρχει. Αχ, ένα ωραίο φυσικό air condition. Με λίγα λόγια. Εδώ που η θάλασσα είναι στα 50 μέτρα δεξιά μου. Ουσιαστικά είναι σαν να είμαι πάνω από τη θάλασσα. Δεν μπορείτε να πείτε. Η διαδρομή είναι... Ωραία, εντάξει. Εντάξει, αφήστε στην άκρη τώρα τα βάτα. Τι να κάνουμε. Στην Ελλάδα είμαστε, δεν είμαστε στην Ελβετία, που είναι όλα πεντακάθαρα. Το καλό, φίλοι μου, είναι πως εδώ που είμαστε, όπου και να στρίψετε που έχει δρόμο δημόσιο, σας βγάζει κάτω στην παραλία. Μην ξεχνάτε, εδώ δεξιά μας είναι ακόμα η παραλία του μονολιθίου. Γιατί όπως έχω πει σε παλαιότερα μου βίντεο, ξεκινάει από το Μύτικα και καταλήγει τέρμα στην Καστροσικιά. Εδώ τώρα περνάμε σιγά σιγά τα όρια της Καστροσικιάς και πηγαίνουμε στα όρια του Καναλίου. Εδώ που κάποτε υπήρχε και ένα από τα πιο διάσημα εκείνης της εποχής, την Disco Club. Disco, το La Piscine. Πω, πω. Εννοείται δεν το έχω προλάβει. Αλλά έτυχε τελευταία, είχε ξανανοίξει. Δεν ξέρω όμως γιατί δεν κράτησε. Ίσως λάθος διαχείριση. Κοιτάξτε παραλία ρε, κοιτάξτε. Και εδώ φίλοι μου μπαίνουμε στο παραλιακό μέτωπο του Καναλίου. Εδώ με την Αχανής πλάζ. Μιλάμε τέτοια πλάζ, όμοιά της δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σε ολάκερη την Ευρώπη. Αυτό είναι σίγουρο και το ξέρετε. Ουσιαστικά το κομμάτι που βρίσκομαι είναι και το κομμάτι όπου Καστροσικιά, κανάλι, όλα αυτά είναι και το μέρος με τα περισσότερα νοικιαζόμενα δωμάτια. Το λόγο δεν χρειάζεται να σας το πω, τον βλέπετε πιστεύω μόνοι σας. Εδώ είναι το παραλιακό μέτωπο, το πιο οργανωμένο του Δήμου. Νομού Πρεβέζης, τέλος πάντων, εδώ είμαστε στο Δήμο Πρέβεζας, αλλά θα το βάλω μέσα στην ευρύτερη περιοχή. Εδώ που όπου θέλεις πας και κάνεις μπάνιο. Αυτό είναι το μονολίθι. Δεν υπάρχει περιορισμός. Γουστάρεις οργανωμένο, πας. Θέλεις αλήτικα, πας. Θες γυμνισμό, πας κάνεις. Δεν σε νοιάζει. Έχει δηλαδή μέτρα για όλα τα βαλάντια. Όπου γουστάρεις πας. Αυτό είναι το ωραίο. Νο περιορισμό. Εδώ έχουμε πέσει ήδη στους 34-35 βαθμούς και φανταστείτε πάνω στην Καμαρίνα που ήμουνα προλίγου έφτασα και 39. Αλλά δεν έχει να κάνει η θερμοκρασία που γράφει το καντράν. Το κυριότερο έχει να κάνει με την αίσθηση. Όπα, εδώ έχουμε και Λούνα Πάρκ, μπράβο. Πρώτη φορά μου εγώ το βλέπω, δεν έχω ξαναδεί ποτέ. Εδώ είμαστε καθαρά παραλιακό μέτωπο καναλίου. Εδώ με τα ωραία μαγαζάκια που αξίζει τον κόπο να τα επισκεφτείτε έστω και μία φορά. Είναι αρκετά όμορφα γραφικά. Εδώ που αναπνέεις καθαρά ιόδιο, καθαρά ιόνιο. Εδώ που όπως μπορείτε να δείτε έχει αρκετή κίνηση. Εν τω μεταξύ μη σας κάνει εντύπωση. Μην δείτε τη θάλασσα, την παραλία και επειδή δεν έχει κόσμο. Δεν είναι αυτό, είναι ότι δεν μπορεί να γεμίσει όλη αυτή η παραλία. Σας είπα, είναι 25 χιλιόμετρα. Χωράει όλη την Ευρώπη. Πώς γίνεται να γεμίσει. Οπότε μην παραπονεθεί κανένας και πει δεν έχει κόσμο. Είναι φύση αδύνατον να δείτε αυτή τη μοναδική παραλία γεμάτη. Σας το λέω γιατί και τις υπερκαλές εποχές που έρεε το χρήμα, εποχές Πασόκ τώρα, να το κάνουμε λίγο έτσι χαριτολογώντας,
Δεν γέμιζε ποτέ, ποτέ. Και είναι αδύνατο να γεμίσει. Και πώς να γεμίσει στο κάτω-κάτω. Κοιτάξτε. Και έχει μια μαγιά αυτή η παραλία. Δεν έχεις ποτέ κανέναν πάνω από το κεφάλι σου. Αυτό που απεχθάνομαι όταν θέλω να πάω να... Όταν θέλω να έχω 2 ώρες χαλάρωση στον εαυτό μου, να τσαφιερώσω. Θέλω να πάω να κάνω ένα μπάνιο και όχι να κάτσω άλλος πάνω από το κεφάλι μου. Το σταυρό μας, Παναγία Καναλιώτισσα. Γι' αυτό σας το λέω. Οργανωμένο και το συγκεκριμένο κομμάτι, με ένα παγωσώστη, να το ξέρετε. Ήτανε τώρα δεξιά μου, το είδα, είναι εδώ στο κομμάτι. Λίγο πολύ είναι οργανωμένο, δεν είναι παραμελημένο. Αλλά καλό είναι να είμαστε και λίγο υπεύθυνοι άνθρωποι. Τι θέλω να πω, δεν γίνεται εσύ να πας να φας και σε μισή ώρα, ρε φίλε, να πας να κάνεις μπάνιο. Τι να σου κάνει και ένα παγωσώστης, δεν είναι Θεός. Ένας άνθρωπος είναι εκπαιδευμένος πολύ παραπάνω από εσένα για να σώζει ζωές. Μακάρι να μην χρειαστεί ποτέ, μακάρι. Γιατί ίσως να είναι πάρα πολύ αργά. Αυτό. Αρκετά καλά μπορώ να πω, εντάξει. Παρασκευή είναι. Να ξέρετε λίγο το θέμα με την ξαπλώστρα είναι κάπως τώρα τελευταία. Γιατί είναι κάποια μαγαζιά, ζητάνε τον αέρα, να το πω έτσι. Κάτι ακούω για 10 ευρώ, 15 ευρώ. Κάτσε ρε παιδιά, τι είναι αυτά. Κάτι μου είπα άλλος πριν. Ελάχιστη κατανάλωση, 15 ευρώ. Έλα ρε, τι είναι αυτά ρε, πού είμαστε. Τι είναι εδώ πέρα, φαλιράκι της Ρόδου. Αυτό θέλετε να κάνει και την Πρέβεζα. Εννοείται ότι είμαι κατά. Ναι, γουστάρω, ναι, να υπάρχει και καλά μόνο μια μικρή ελάχιστη κατανάλωση. Μέχρι εκεί, θέλω, γουστάρω, έρχομαι. Όχι και καλά εμένα μου βάζει πλαφόν. Τέλος πάντων, αυτό το καλό έχει όμως το μονολίθι, πως άμα γουστάρεις έρχεσαι, αν δεν γουστάρεις, τους λες, δεν θα πάρω, ευχαριστώ. Αυτά. Αυτή ήταν αυτή η μοναδική διαδρομή, η οποία σε βγάζει έξω από το Hotel Canali. Λίγα μέτρα αριστερά από τα κάμπινγκ μονολιθίου. Το παλιό κάμπινγκ του Γουδέβαινου. Όχι Γουδέβαινου, συγγνώμη. Του Γουδέβαινου είναι παρακάτω, παιδιά, sorry. Του Καλίμαχου ήθελα να πω. Του πατέρα του πρώην βουλευτή που είχαμε. Αυτά, κάτσετε να σταματήσω. Να κλείσω και την κάμερα. Εδώ που η ταμπέλα λέει Αθήνα 406. Ήδη σας έχω κάνει μια καταγραφή 17, 15, 18 λεπτά. Αυτά φίλοι μου, πιστεύω να σας αρέσει η διαδρομή. Πείτε μου ότι απορία έχετε. Πείτε μου ότι δεν σας άρεσε. Πιο πολύ θέλω να εστιάσω σε αυτό το κομμάτι. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.